θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού σας αρέσει ο χαρακτηρισμός άτακτος, γιατί το αποκρούεται. Δεν είμαι άτακτος. Λοιπόν, παρακαλώ. Είμαι συνειδητός. Σήμερα και αύριο είναι η απεργία της ΑΔΕΔΗ. Καλούμε τον κόσμο μαζικά να κινητοποιηθεί, γιατί σε κόντρα και σε αντίστοιξη πλήρη της πλασματικής εικόνας αυτού που ο νόμος αυθαλμαπάται, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε σχολικοί φύλακες είτε πολλών άλλων κατηγοριών, στον αέρα και αντισυνταγματικά, διότι δεν επιτρέπεται το πρώτον εκλογών για δίμηνο, έγινε ένας μήνας, και οδηγούνται μέσω κινητικότητας, διαθεσιμότητας τα λοιπά σε απολύσεις. Αυτό το πέπλο του φόβου πάνω από χιλιάδες ανθρώπους και δασκάλους, καθηγητές και όλες τις άλλες κατηγορίες πρέπει να φύγει από τη χώρα μας. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αντισταθεί με όρους πραγματικούς, με όρους πραγματικής ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ίδιο ισχύει και για το χώρο της υγείας, όπου θα έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Μπέζες, προ μιας εβδομάδας έγινε μεγάλη σύσκεψη όλων των ομοσπονδιών, των καρκινοπαθών, συγγενών κτλ. Πόση πρόσβαση στο ακριβό φάρμακο για τις βαρύτατες ασθένειες έχει αποκοπεί σχεδόν εντελώς. Πολλοίς κόσμος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει πρόσβαση εκεί που έχει ανάγκη. Και ταυτόχρονα στο όνομα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τον τρόπο που πήγανε και πάνε να την κάνουν, είναι μια σαφέστατη συρρήκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από κάθε άποψη και μια προσπάθεια να δοθεί ανάσα, δηλαδή να δουλεύουν ως ενδιάμεση σε σχέση με τα διαγνωστικά και τα υπόλοιπα κέντρα της ιδιωτικής υγείας. Αυτό το σχέδιο εξελίσσεται μπροστά μας. Είναι σαφές ότι άμεσα χρειάζεται πολιτική λύση, εμείς το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, γιατί η τελευταία μου κουβέντα είναι αυτό. Όλη η συζήτηση προηγούμενα που έγινε και η ιστορία του πρωτογενούς πλεονάσματος υπονομεύει και αυτή καθ' αυτή τη θέση της χώρας πάνω στο κεντρικό ζήτημα, δηλαδή τη μη βιωσιμότητας του χρέους και της ανάγκης του μεγαλύτερου κουρέματος που θα έπρεπε να γίνει με ευρωπαϊκή απόφαση, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με ανάληψη μέτρων που θα οδηγούν στην ανατροπή της σημερινής αρχιτεκτονικής του ευρώ. Μάλιστα. Αυτό μπήκε δίπλα. Η διθύραμβη της ελληνικής κυβέρνησης είναι το καλύτερο σήμα προς τον κύριο Σόιμπλε, ότι δεν είναι ανάγκη να γίνει καμία τέτοια. Κανείς διθύραμβη δεν είναι ανάγκη. Από τον Απρίλιο θα αρχίσει η κουβέντα για το χρέος. Αυτό είναι συμφωνημένο. Ήδη... από τον Νοέμβριο του 2012. Το μετά τον Απρίλιο θα αρχίσει η κουβέντα για το χρέος. Το πλεόνασμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένα κομμάτι. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό.